Στις εκλογές της 21ης Μαΐου, οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα καταστήματα, στα γραφεία και στις αποθήκες του σούπερ μάρκετ μπορούν να έχουν ένα σύνθημα στο μυαλό τους και να αποφασίσουν. Μόνοι τους και όλοι μας. Από τα μια μεριά, μόνη της η εργοδοσία και τα κόμματα που τη στηρίζουν εδώ και χρόνια, οι οποίοι μέσα στην πανδημία ουσιαστικά μας τσάκισαν, μας άφησαν απροστάτευτους και δυστυχώς θερμίσαμε και τρεις συναδέλφους μας, και από την άλλη ο λαός με προσάρτητους κομμουνιστές που πάλισαν για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς και μάλιστα τα κατάφεραν. Από τη μία εργοδοσία μόνη της μαζί με τα κόμματα που τη στηρίζουν εδώ και χρόνια, που έχει βγάλει τεράστιους τζίρους, ειδικά τώρα μετά την πανδημία, οι οποίοι μας πετάνε ουσιαστικά ψίχουλα 5 και 3%, 30 και 35 ευρώ στον καθένα σε εμάς και τις οικογένειές μας, σε εμάς που φορτώνουμε καθημερινά χιλιάδες τόνους τροφίμων, αλλάζουμε τα μπελάκια στο σούπερ μάρκετ και ουσιαστικά χτυπάμε ταμείο σαν να μην υπάρχει αύριο. Από τη μία η εργοδοσία και τα κόμματα που τη στηρίζουν, που μας έχει τσακίσει τις πλάτες, τις μέσες, ουσιαστικά την υγεία και τη ζωή μας συνολικότερα, και από την άλλη οι κομμουνιστές μαζί με το λαό, οι οποίοι παλεύουν για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, για ξεπάγωμα των τριετιών και για κατώτατο μισθό στα 850 ευρώ και για υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στις 21 Μαΐου οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ έχουν μία και μόνο επιλογή, να σκεφτούν, να ψηφίσουν με κριτήριο αυτό που ζουν καθημερινά, αυτοί και οι οικογένειές τους, με κριτήριο το τι θα τρομάξει το σύστημα και τι θα το φοβήσει, και να δυναμώσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί ουσιαστικά μόνοι τους και όλοι μας, με δυνατό ΚΚΕ, και γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό.